Ο γραμματέας για την καταπολέμηση της διαφοράς. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε, εδώ. Για ακόμη μια φορά και χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ. Να ξεκινήσουμε από τα των λιστών. Τις λίστες, λοιπόν. Με γιώτα. Ναι, εννοώ, με γιώτα. Τις λίστες, είπα. Που οδηγούν σε. Μπορεί να οδηγήσουν. Ναι, λοιπόν. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την λίστα Μπόριανς, γιατί έγινε πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Πού βρισκόμαστε, εάν γίνεται έλεγχος και πότε θα έχουμε αποτελέσματα. Η λίστα Μπόριανς προχωράει με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες από ό,τι στην αρχή είχαμε υπολογίσει. Ήταν μια δύσκολη λίστα. Οι εισαγγελείς κάνανε μια εξαιρετική δουλειά. Και στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, έχει προχωρήσει η ταυτοποίηση σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορούμε να μιλήσουμε όμως επίσημα για τουλάχιστον 1.200 επίσημες ταυτοποιήσεις και 800 κλήσεις προς δικαιούχους λογαριασμών για να έρθουν να δικαιολογήσουν για εξηγήσεις για τα χρήματα. Έχει πληρώσει κανένας ήδη? Κοιτάξτε. Γιατί συζητάμε για λίστες στη χώρα. Ναι. Χρήματα μπαίνουν στο πουγγί. Στα κύματα που έρχονται, οι ενδείξεις είναι ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που το υπολογίζουμε γύρω στο 30-40% αυτών που έχουν έρθει μέχρι τώρα, μικρό βέβαια αναλογικά με τους 10.000 που θα γίνει στο τέλος της ταυτοποίησης. Καλά, δεν θα είναι και όλοι παράνομοι, προφανώς. Είναι προφανές. Ένα ποσοστό 30-40% δηλώνει ότι θέλει να πληρώσει και περιμένει τον νόμο για την αυτοκαταγγελία. Άρα 30-40% ξέρετε έτσι δείχνει, των προτέρων ότι υπάρχει μαύρο χρήμα. Αφορολόγητο χρήμα, Αφορολόγητο. Στις 10.000 δηλαδή. Είναι νωρίς για να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα, αλλά μέχρι τώρα στη ροή που υπάρχει δείχνει ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια σταθερότητα σε αυτό το ποσοστό. Υπάρχει ένα αντίστοιχο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι, ένα 3% που λέει ότι εγώ μπορώ να τα δικαιολογήσω και ζητάνε χρόνο για να μας φέρουν, να φέρουν στους εγγυλείς τα έγγραφα. Και υπάρχει και ένα αντίστοιχο ποσοστό, δηλαδή χωρίζεται στα 3 περίπου, έτσι, οι οποίοι δεν εμφανίζονται καθόλου. Με αυτούς τι θα γίνει? Κάνουν τους Κινέζους. Αυτοί θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου. Νομίζω ότι η αυτοκαταγγελία σε συνδυασμό με το πλησιολόγιο αφήνει ελάχιστα περιθώρια σε αυτούς που τους έχει βρει η φορολογική διοίκηση και οι δικαστικές αρχές και δεν δηλώσουν τα χρήματα. Αυτοί θα έχουν δίμεση περιουσίας και τις υπόλοιπες συνέπειες του νόμου. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ήταν διαχρονικά απλά, απλά είχαμε ένα πρόβλημα στην εφαρμογή. Τώρα θα εφαρμοστούν οι νόμοι. Μάλιστα. Ένα από τα θέματα για τη συγκεκριμένη λίστα, για θα μας πείτε και για τις άλλες, για τη λίστα Μπόριανς, πώς λέγεται αυτός, είναι αν το 2012 ο κύριος Μπόριανς, θα το πω, είχε δώσει λίστα με φοροφυγάδες ή όχι στο Υπουργείο Οικονομικών, το τότε Υπουργείο Οικονομικών τέλος πάντων, στην ελληνική κυβέρνηση, για να είμαι... Να το κάνουμε στρογγυλό. Νομίζω ότι είναι σαφές και από αυτά που έχει δηλώσει ο κ. Μπόριανς και στις κατηδίαν συζητήσεις αλλά και στις επίσημες ανακοινώσεις. Από το 2010-2011 η διοίκηση του συγκεκριμένου κρατηδίου, το Υπουργείο Οικονομικών, ξεκίνησε να συλλέγει λίστες με προϊόντα φοροδιαφυγής με φοροφυγάδες. Έτσι. Μέσα σε αυτές και η λίστα Φαλτσιανή. Ναι. Και η λίστα Φαλτσιανή. Έτσι, αυτό είναι της HSBC. Έτσι. Λοιπόν, άρχισε να συλλέγει λίστες με στοιχεία φοροφυγάδων. Μάλιστα. Το 2012 λοιπόν είχε CD με στοιχεία φοροφυγάδων, όχι Ελλήνων, γενικά. Μάλιστα. Μέσα σε αυτά τα στοιχεία υπήρχαν και κάποιοι Έλληνες καταθέτες. Τους είχε κάνει από τότε εντύπωση ότι ήταν αρκετά μεγάλος αριθμός σε σχέση με το υπόλοιπο δείγμα από τις υπόλοιπες χώρες. Μάλιστα. Για το λόγο αυτό προτείναν τότε και να παρέχουν τεχνογνωσία, ναι, όπως κάνανε και εμείς τώρα και που γράψαμε το σύμφωνο συνεργασίας, αλλά και να δώσουν τα CD αυτά που δεν ήταν επεξεργασμένα. Ναι. Α, υπήρχαν λοιπόν CD τα οποία θα έδιναν, ναι. Υπήρχαν CD, αλλά δεν ήταν επεξεργασμένα. Δηλαδή με τη μορφή της λίστας όπως την πήραμε εμείς που είχε μόνο Έλληνες, δεν υπήρχαν. Σαφώς δεν υπήρχαν. Αλλά τα CD που είχαν μέσα, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες ή εκατομμύρια ονόματα που μέσα αυτά υπήρχαν και Έλληνες καταθέτες, υπήρχαν από τότε. Δηλαδή είναι σαφές αυτό που μας λέτε, ότι μας πρότειναν να μας δώσουν CD με ονόματα φοροφυγάδων. Που υπήρχαν μέσα και ενδείξει ότι υπάρχουν και ελληνικά στοιχεία. Και η ελληνική κυβέρνηση δεν τα δέχτηκε. Για διάφορους λόγους και νομίζω ότι κάποιοι από τους λόγους αυτούς τότε ήταν, επειδή τις είχαμε ακούσει την ίδια επιχειρηματολογία και για τη λίστα Λαγκάρντ, ήταν νομική. Ότι δεν μπορούν να πάρουμε προϊόντα υποκλοπής. Ναι. Το αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ, αυτό νομίζω το έχουμε αποδείξει εμείς στην πράξη. Αλλά ήταν, πιστεύω, ένα μεγάλο λάθος της ελληνικής φορολογικής διοίκησης. Έστω και 10 ονόματα να μπορούσε να βγάλει από αυτό το CD.
Έτσι, προφανώς δεν ξέρει τι είναι. Ναι. Και είναι και δύσκολα τα στοιχεία της λίστας Μπόριας. Το είχαμε πει και την άλλη φορά όταν με είχατε καλέσει. Ήταν μια δύσκολη λίστα, δεν ήταν απλή λίστα. Δηλαδή δεν είχε όπως η λίστα Φαλσιανή που είχε όνομα τεπώνυμο και επί της ουσίας καθρέφτησε ποιο πρόσωπο κρυβόταν πίσω. Ήταν μια πιο δύσκολη λίστα και χρειάστηκε αρκετή επεξεργασία. Αλλά έστω. Αν έχεις πρόσβαση σε ένα στοιχείο που μπορεί να σου δώσει έστω και ένα φοροφυγά και μιλάμε για ποσά λογαριασμού με πολλά νούμερα, δηλαδή αυτή τη στιγμή στα πρώτα 1.200 ονόματα βρίσκουμε λογαριασμούς που φτάνουν μέχρι τα 67 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Σας ρωτάω, επιμένω, γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος πολιτικός θόρυβος για αυτό το θέμα και το ξέρετε και συζήτηση στη Βουλή για το αν υπήρχε ή όχι, πώς το λέμε, λίστα με φοροφυγάδες. Ήτανε σαφής η λίστα και με τη Μπόργιαν, μορφή... εδώ στην κυρία Κωσιόνη είχε βγει και είχε πει εγώ λίστα δεν είχα δώσει το 12. Λίστα, προφανές λίστα με Έλληνες φοροφυγάδες δεν υπήρχε το 12. Υπήρχαν CD που είχαν στοιχεία φορολογουμένων από όλη την Ευρώπη, κυρίως Γερμανών. Και ο Μπόργιαν μας είπε να σας δώσω όλη τη λίστα και κάνετε ό,τι θέλετε. Βέβαια, θα καθόντουσαν να κάνουν αυτή την επεξεργασία για μας. Περάσανε 3 χρόνια, η επεξεργασία έγινε και στο τέλος στην άκρη μείναν και τα ελληνικά ονόματα. Τα οποία μας τα δώσανε πότε σε εμάς? Σε εμάς τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Τον Νοέμβριο. Μας έγινε η πρώτη κρούση τον Μάιο, τέλη Μαΐου, που είχαμε πάει το πρώτο κλιμάκιο με τους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουμε ορισμένα φορολογικά ζητήματα. Μας ανακοινώθηκε τότε ότι έχουν μια επεξεργασμένη λίστα με Έλληνες καταθέτες. Ξέραμε από τότε ότι είχαν προτείνει να δώσουν στοιχεία και το 2012. Στοιχεία, όχι λίστα, το ξαναλέω. Αλλά παρόλα αυτά, καλό θα είναι να μην χάνουμε το επίκεντρο, να μην χάνουμε την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπήρχαν CD που είχαν μέσα και κάποιους Έλληνες. Έστω και έναν Έλληνα να είχε μέσα και από τη στιγμή που την έδωσαν δωρεάν, ναι, η ελληνική, ναι, διοίκηση θα έπρεπε να τα πάρει. Όταν παίρνει τη λίστα, γιατί είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν τα κατέχουμε και μας φαίνονται απόκοσμα σε σχέση με την καθημερινότητά μας. Μετά χρειάζεται μια επεξεργασία η οποία μπορεί να διαρκέσει πόσο. Γιατί όλοι λένε τι γίνεται με τους ελέγχους. Προχωρούν οι έλεγχοι, δεν προχωρούν. Εξαρτάται. Εδώ πέρα έχουμε θέματα και σαν φορολογική διοίκηση. Γιατί ένας εξονυχιστικός έλεγχος μπορεί να πάρει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και εδώ πέρα ίσως θα πρέπει να ξαναδούμε το καθεστώς των ελέγχων και το νομικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, όταν έρχεται η λίστα που ήρθε στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, στην Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, ναι, δόθηκε κατευθείαν στους εισαγγελείς. Οι εισαγγελείς λοιπόν κάνουν την πρώτη έρευνα, κάνουν σύγκριση φορολογικών δηλώσεων, μια πρώτη απλή σύγκριση φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων και εφόσον βρίσκουν διαφορές, καλούμε. Εφόσον δεν βγάλουμε άκρη, προχωράμε και έρχεται ο έλεγχος που εκεί πέρα μπορεί να πάρει και αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθεί. Άνω τελεία θα. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Βασιλιάδη. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Μπόργια, στη συνέντευξη που έδωσε στην ΣΥΑ Κωσιόνη, είχε πει ότι το 2012 δεν υπήρχε λίστα. Ναι. Λοιπόν, και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ναι. Η λίστα που πήραμε τώρα θα ήταν η ίδια με αυτή που το 2012 μας είχαν πει ότι υπήρχε ως ονόματα κτλ.? Δεν θα ήταν. Τώρα είχα μια λίστα με 10.588 ονόματα σειρά που ήταν Ελλήνων καταθετών. 10.588, ναι, λογαριασμούς. Τότε θα ήταν μια λίστα που μπορεί να έχει μέσα 3 εκατομμύρια λογαριασμούς και μέσα από τους 3 εκατομμύρια λογαριασμούς ήταν και 10.588 ελληνικά. Ήθελε επεξεργασία. Όλα αυτά θέλουν επεξεργασία. Δεν είναι σαν την λίστα Lagarde που ήταν τέλος πάντων μασημένη τροφή. Και ακόμα και αυτή θέλει άλλη επεξεργασία η οποία δεν έγινε και γίνεται τώρα. Δηλαδή να δεις κινήσεις πίσω από τους λογαριασμούς. Αυτά τα στοιχεία δηλαδή που έδωσε ο Φαλτιανή τώρα σε ελληνικές αρχές. Έτσι κι αλλιώς θέλει επεξεργασία. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να αφήνεις κανένα στοιχείο ανεκμετάλλευτο. Αυτό ήταν το λάθος της φορολογικής διοίκησης τότε. Ας ελπίσουμε ότι τώρα θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε και να σπάξουμε χρήματα. Τα πράγματα δείχνουν ότι θα γίνουν, θα το καταφέρουμε αυτό. Με τη λίστα Lagarde. Όχι, μην πας με τη λίστα Lagarde. Τον μπορεί να σας αμφιβάλλω. Όχι, όχι. Θέλω να ξεκαθαρίσουμε πόσες λίστες έχουμε. Πολλές. Δηλαδή. Πολλές. Ποιες μπορούμε να ονοματίσουμε καταρχάς? Πολλές. Είναι η λίστα Lagarde, είναι η λίστα Μπόργιανς. Είναι η λίστα του Λουξεμβούργου, η λίστα του Λιχτεστάιν, η λίστα με τα κίνητα στην Αγγλία, η λίστα με τα εμβάσματα των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι η λίστα Νικολούδη με τους τραπεζικούς λογαριασμούς πάνω από ένα ποσό στα γηγενή τραπεζικά ιδρύματα. Ναι. Της λίστας στο κάγκελο δίνεται. 7. Το σημαντικό είναι και αυτό που δεν γινόταν, είναι να γίνει η ενοποίηση. Και η λίστα γάμου. Η ενοποίηση. Ναι. Η ενοποίηση λοιπόν, αυτή είναι για τους κοινούς νητούς. Για τους κοινούς, ναι. Να γίνει η ενοποίηση για να μπορέσουμε να βρούμε τελικά ποια πρόσωπα, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά πρόσωπα στις λίστες. Και να γίνει η άθροιση των ποσών. Αν είσαι μεμονωμένα σε μια λίστα, μπορείς ενδεχόμενα να δικαιολογήσεις τα χρήματα σου. Αν είσαι και σε όλες τις λίστες και έχεις τα ίδια χρηματικά ποσά, τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα.
και πρέπει να περάσει από τον Κισε. Και αυτό που πρέπει να καταλάβουν οι φορολογούμενοι αυτοί είναι ότι ήρθε η ώρα να περάσουν από τον Κισε. Θα είμαστε, η διοίκηση θα είναι διαλλακτική, δεν θα βάλει πρόστιμα, θα βάλει ένα υψηλό φορολογικό συντελεστή, αλλά θα πρέπει να περάσουν από τον Κισε για να αποδοθεί φορολογική δικαιοσύνη και να ξεκινήσουμε ξανά από την αρχή. Πόσα λεφτά υπολογίζετε ότι μπορείτε να μαζέψετε από αυτές, να μαζέψετε το ελληνικό κράτος? Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία για νούμερα. Δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία για νούμερα. Υπάρχουν νούμερα που είναι δεδομένα. Υπάρχουν δεσμευμένα αυτή τη στιγμή από τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, από την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και από τους οικονομικούς εισαγγελείς, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Και τώρα φέρνουμε νομοθετική, παίρνουμε νομοθετική πρωτοβουλία, ούτως ώστε αυτό το 1,5 δισεκατομμύριο να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό θα σας ρωτήσω. Πότε θα αποδοθούν στο κράτος, στους πολίτες? Τα δεσμευμένα πού? Από τις εισαγγελικές αρχές και από την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Τα οποία είναι για υποθέσεις σε ελληνικές τράπεζες. Σε ελληνικές τράπεζες. Μιλάμε για ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Είναι 800 εκατομμύρια σε μετρητά και 700 εκατομμύρια σε ακίνητα. Τα οποία ωστόσο δεν μπορούν να αξιοποιηθούν, μας λέτε ακόμα. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ο νόμος 14 που άφηνε το περιθώριο να γίνει αξιοποίηση από την πλευρά του δημοσίου. Είχε κάποιες νομοτεχνικές ατέλειες. Τις διορθώνουμε τώρα, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει χρήση από το ελληνικό δημόσιο των χρημάτων αυτών. Τα οποία βέβαια, εφόσον δικαιωθεί ο κατηγορούμενος, μιλάμε υποθέσεις που είναι στη διαδικασία της δίωξης, έτσι. Και πάνε για ακροατήριο. Εφόσον δικαιωθεί ο κατηγορούμενος, το δημόσιο υγεία του θα πάρει τα χρήματα από πίσω. Χρονικά, πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσετε να ξεκαθαρίσετε όλο αυτό το πράγμα? Γιατί ακούμε για λίστες, ο κόσμος ακούει, διαβάζουν, κάνουν, ράνουν, τι γίνεται ακριβώς με τις λίστες. Υπάρχει μια προσδοκία ότι είναι φοροφυγάδες, ότι θα βάλουμε λεφτά. Χρονικά, πότε μπορούμε να πούμε ότι θα καθαρίσει όλο αυτό το πράγμα? Εγώ πιστεύω ότι με την είσοδο στην οικονομική ζωή του περιουσιολογίου, θα είναι και το σημείο μηδέν για τα προσδοκόμενα έσοδα. Δηλαδή, με δεδομένο ότι ό,τι δεν δηλωθεί στο περιουσιολόγιο, αν βρεθεί από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, κατάσχεται από το ελληνικό δημόσιο, νομίζω ότι αυτό θα είναι το σημείο μηδέν. Ας αναφέρατε πριν 7, ναι. 7 διαφορετικές λίστες, ναι. Οι οποίες φαντάζομαι εξετάζονται παράλληλα. Ποια θα είναι πιο κοντά στο να τελειώσει, να ολοκληρωθεί ο έλεγχος σε μία από όλες αυτές? Όλες δεν υπάρχουν διαφορετικές λίστες. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη ενιαία λίστα επί της ουσίας. Έτσι, με τα διάφορα παρακλάδια της μέσα, αλλά επί της ουσίας υπάρχει μια μεγάλη. Και λεφτά έχουμε πάρει ήδη? Κάποια χρήματα έχουν εισπραχθεί. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά που έχουν εισπραχθεί. Δεν είναι μεγάλα τα ποσά που έχουν εισπραχθεί. Το μεγάλο στοίχημα είναι ο νόμος για αυτοκαταγγελία και το περιουσιολόγιο. Σας ξαναλέω, γιατί είναι μια ολοκληρωμένη φορολογική πρόταση. Το περιουσιολόγιο πότε θα είναι έτοιμο? Θέλω να πιστεύω με τις συζητήσεις που κάνουμε με το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ότι το ακόμα θα την κυβέρνηση Σαμαρά το περιουσιολόγιο. Θα μπορεί, ναι, εντάξει, δεν το κάνανε. Θα μπορεί, εφόσον ξεπεράσουμε κάποιες τεχνικές δυσκολίες, μέχρι το Σεπτέμβριο να έχει ολοκληρωθεί. Μάλιστα. Και για να κλείσουμε, κύριε Γραμματέα. Θέλω να ρωτήσω λίγο σχετικά με τις κινήσεις που γίνονται για το λαφρεμπόριο καπνικών, διότι και εκεί έχουν καταγραφεί αρκετές επιτυχίες. Τον τελευταίο χρόνο έχουμε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Την Δευτέρα είχαμε σύσκεψη στο Υπουργείο με τον Γκέσλερ, τον Γενικό Διευθύντη Όλαφ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Καταπολέμηση της Απάτης. Εμείς, η Γενική μας Γραμματεία είναι το παρακλάδι της Όλαφ, το τοπικό άφκος, θα το πούμε έτσι, στη χώρα. Έχουμε καταφέρει, ειδικά την περίοδο Δεκέμβρη-Γενάρη, καταφέραμε και χτυπήσαμε μεγάλα φορτία λαθρέων τσιγάρων, πάνω από 55 εκατομμύρια κομμάτια. 55 εκατομμύρια. 55 εκατομμύρια κομμάτια. Και ήδη οι μελέτες δείχνουν ότι ακόμα και αυτή την περίοδο που έχουμε τα ίδια μέσα, δεν έχουν έρθει ακόμα τα καινούργια μηχανήματα και δεν έχουν προχωρήσει διαδικασίες χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να εξυγχρονίσουμε τον μηχανισμό μας. Δείχνει ότι το λαθρεμπόριο καπνικών, που έχει ένα τεράστιο, είναι το 22% περίπου της αγοράς, μειώνεται δραστικά. Πάντως, η πρόβλεψη που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ για 1,5 δισεκατομμύριο περίπου από την αντιμετώπιση των καπνικών, των λαθρέων καπνικών και του πετρελαίου, δεν έχει επιτευχθεί. Κοιτάξτε, έρχεται πολύ μακριά. Καταρχήν βλέποντας τα έσοδα και βλέποντας ότι σε μια χρονιά που το πετρέλαιο έχει πέσει πάρα πολύ, η τιμή του έχει πέσει πάρα πολύ. Ναι. Επομένως, τα έσοδα από τον οδικό φόρο κατανάλωση που είχαν προϋπολογιστεί είναι πιο χαμηλά. Παρ' όλα αυτά, καταφέραμε και πιάσαμε τους στόχους. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου ήρθαν αυτά τα χρήματα. Προφανώς από την πτώση του λαθρεμπορίου. Ταυτόχρονα έρχεται το καινούριο νομικό πλαίσιο. Και για την ηχλασιμότητα των τσιγάρων και για τα πετρελοειδή και κυρίως για τον συντονιστικό μηχανισμό καταπολέμησης του λαθρεμπορίου, που για πρώτη φορά όλες οι υπηρεσίες θα είναι σε ενίο συντονιστικό κέντρο. Πολύ σύντομα θέλω μια απάντηση, κύριε Βασιλιάδη. Εξεταστική για τη λίστα Μπόργιανς. Μπόργιανς θα δούμε. Αυτό είναι πολιτική απόφαση και είναι κάτι που δεν απασχολεί τη δικιά μας γραμματεία. Σαφώς θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις
για ποιο λόγο δεν έγιναν δεκτά στοιχεία που ασφαλισφερόντουσαν. Με αυτή τη μορφή, το ξαναλέω, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, λίστα Ελλήνων καταθετών δεν υπήρχε. Μάλιστα. CD με καταθέτες που ήταν μέσα και Έλληνες υπήρχε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.